Ωραία. Έχετε συνονιθεί, κύριε Κόλλια. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, δηλαδή επί προσωπικού ζητάει το λόγο τώρα. Προφανώς. Ναι, το να πω... προσωπικά σε μένα. Μα για... Αλλά είπα για να μην φάω το κύριε... χρόνο των συναδέλφων, να πω κατευθείαν στην ομιλία μου και να τοποθετηθώ. Τι θέλετε. Κύριε... Μα κύριε Βαρδιτσιώτη, τώρα εσείς ακριβώς τι θέλετε τώρα. Τι θέλετε αυτή τη στιγμή τώρα. Εσείς τι ζητάτε, μου λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Κόλλια, επί του προσωπικού. Κύριε Βαρβιτσιώτη, καθίστε κάτω. Κύριε Κόλλια, επί του προσωπικού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κόλλια, για το προσωπικό σας μετά θα μιλήσετε κανονικά. Είναι με τον Πάνο Καμένο που δεχόμαστε τις βολές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή τολμήσαμε να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Δηλώνουμε και σήμερα, όπως και αύριο θα το δηλώσει και ο ίδιος ο πρόεδρός μας, όπως το δήλωσε και στη συνέντευξή του προχθές, ότι αυτή την σύμβαση, αυτή τη συμφωνία, δεν τη δεχόμαστε. Έχουμε το δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες, έχουμε το δικαίωμα ως Έλληνες βουλευτές, έχουμε το δικαίωμα γιατί δεσμευόμαστε από τις ιδρυτικές μας διαδικασίες να μην επιτρέψουμε σε κανένα να ονομάζει τα Σκόπια Μακεδονία και κανέναν όρον. Άλλο αυτό, γι' αυτό ήθελα να τοποθετηθώ στην βασική μου ομιλία, στην εισήγησή μου. Άλλο αυτό και άλλο να ρίξουμε την κυβέρνηση, γιατί έχουν πρόβλημα εσωτερικό η Νέα Δημοκρατία. Και όσο για τις πρέσπες, κυρία Μπακογιάννη, μην γελάτε. Μην γελάτε, δεν είμαι Μπακογιάννη εγώ. Εγώ είμαι Μαρία Κόλλια. Αυτό το ξέρουν όλοι οι νεοδημοκράτες και όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η αυτές οι πρέσπες, λοιπόν, εκεί θα πάνε όσοι θέλουν, όποτε θέλουν και όποιοι θέλουν. Εγώ δηλώνω και πάλι ότι αυτή τη συμφωνία δεν τη δέχομαι. Δεν ψηφίζω όμως σήμερα για αυτή τη συμφωνία. Όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία να ακυρωθεί, γιατί εγώ δεν θα πάω στις πρέσφες. Αυτά δεν θα τα πούμε στο βήμα, κύριε συνάδελφε. Τώρα τις θυμαθήκατε αυτές. Τώρα, τόση ώρα γίνεται συζήτηση Κούλια, εδώ για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και χειροκροτούσαμε και το ξέρετε. Κυρία Κόλλια, συνομιλία σας τα υπόλοιπα. Τα πάτε, δεν τα πάτε. Δεν τα πάτε. Εντάξει. Τώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, εσείς, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Δαφάκη, μπορείτε να καθίσετε κάτω, σας παρακαλώ. Κύριε Δαφάκη, παρακαλώ, κύριε Δαφάκη, δεν απαντάτε εσείς, καθίστε κάτω. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ! Κύριε Δαβάκη! Κύριε Δαβάκη! Κύριε Υπουργέ! Κύριε Υπουργέ, όταν δηλώνε... Κύριε Δαβάκη, καθίσε κάτω! Έλεος, σεβασμό! Εγώ θα το χειριστώ! Εγώ θα το χειριστώ! Όχι εσείς! Κύριε Υπουργέ, όταν δηλώνετε την ιδιότητά σας, να ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά που συνοδεύει αυτή την ιδιότητα. Δεν έχετε δικαίωμα να παρεμβαίνετε με αυτόν τον τρόπο. Από τα υπουργικά έδρανα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Υπουργέ, εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θέλετε ακριβώς. Τι θέλετε, πέστε μου. Για ποιο λόγο. Με το δάχτυλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ και εγώ. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πιστεύετε, είμαι εγώ από το πρωί. Πιστεύετε και ότι... θέλω σεβασμό στον κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ, πιστεύετε ότι πολύ. Δεν έχω τη δυνατότητα να διαχειριστώ τη συζήτηση. Σας παρακαλώ. Όχι, καθίστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν να κάνουν, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη, σας διαβεβαιώ ότι είναι η τελευταία φορά που παίρνετε το λόγο. Και θέλω 30 δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, δεν βοηθάτε όμως καθόλου το Προεδρείο.
Και δεν είναι σωστό αυτό. Προσπαθώ να διαμορφώσω μια συνθήκη συνεννόησης. Σας παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό των μελών του Κυβερνητικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Θα παρακαλούσα πολύ να αποφύγει κανένας χαρακτηρισμούς όπως χρησιμοποίησε ο Υπουργός σας των Εξωτερικών. Σέβομαι τον εκνευρισμό της κυρίας Κόλλια, το καταλαβαίνω. Και εγώ στη θέση της την ίδια δυσκολία θα είχα. Όταν φτάνει, με χαρακτήρισε. Ηρεμήστε. Κυρία Μπακογιάννη, δεν με βοηθάτε καθόλου. Ναι, μα δεν με βοηθάτε όμως. Γεννάτε καινούριο προσωπικό τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μου απίφθινε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Άσαμε να διευθύνονται. Ας μην τον απίφθινε, να μην δυσαπαντούσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρία Κόλλια, ανοίξτε λίγο τα βιβλία και θα δείτε. Η αυριανή σας ψήφος είναι το διαβατήριο για να υπογραφεί η συμφωνία που θα παράξει ένομα αποτελέσματα. Όπως και να το πείτε, δεν μπορείτε να το κρίνετε. Ωραία. Κυρία Κόλλια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην πάρετε το λόγο να απαντήσετε, διότι όσα θα πείτε είναι βέβαιο ότι περιλαμβάνονται στην ομιλία που θα κάνετε μετά. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Σας παρακαλώ. Όλα όσα έχετε να πείτε θα τα πείτε στην ομιλία σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος κ. Θαλαψανιώτης έχει το λόγο.